Καλούμε στο βήμα για παρέμβαση το συναγωνιστή Μάζη Ανδρέα, χειρούργος ιατρός επί 40 χρόνια στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα. Γεια χαρά. Αυτές οι εκλογές γίνονται μετά από 10 χρόνια κρίση και θα μεταχειριστώ κάποια δεδομένα μιας έκθεσης μιας κρατικής υπηρεσίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η οποία αναφέρει για το ΕΘΙ 2018 ότι ένας στους τρεις Έλληνες ή είναι φτωχός ή πρόκειται να γίνει φτωχός. Δεύτερον, 40% αυτών των ανθρώπων δεν ζεσταίνονται το χειμώνα. Τρίτον, 29% αυτών των ανθρώπων δεν τρώνε ζωικό λεύκομα, όχι επειδή είναι χορτοφάγοι, ούτε επειδή φοβόνται τη χοληστερίνη τους. 50% αυτών δεν πάει διακοπές, όπου πεις γύρω σου που θα πας διακοπές γελάνε. Δηλαδή, σήμερα πια είναι τελειωμένο και αυτό. 39% αυτών των ανθρώπων δεν πληρώνουν ΔΕΗ, φόρους έμφυα. Και 50% αυτών των ανθρώπων δεν διασκεδάζουν όπως παλιότερα. Ένα σινεμά, ένα θέατρο, μια εκδρομή. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα λοιπόν. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο τι γίνεται εδώ στην πόλη μας. Τα έχουν πει πάρα πολλές φορές στο ΚΚΕ και ο Δήμαρχος. Πόσοι άνθρωποι λείπουν από τις δουλειές. Στην υγεία που δούλευα εγώ 41 χρόνια και ακόμα δουλεύω βέβαια, λείπουν 1.500 άτομα στην περιοχή μας. Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λείπουν πάρα από 1.000 εργαζόμενοι. Και κανείς από αυτούς που κατεβαίνουν και ζητάνε την ψήφο των πατρινών και των αρχαιών δεν μιλάει γι' αυτό. Δεν αναφέρεται τι θα κάνει σε αυτό. Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια, στα μέτρα των δυνατοτήτων βέβαια, προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να οργανώσει τη λαϊκή αντίσταση, αναλύοντας την κατάσταση και δείχνοντας ποιος στέει για όλα αυτά. Αναφορικά με την προσωπική μου πορεία, σε πολιτικά πράγματα να πω, ότι οργανώθηκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα το 1975 σαν νέος αγροτικός γιατρός και έμεινα στο ΚΚΕ μέχρι το 1990, όπου διαφωνώντας για κάποια ζητήματα τακτικής στη συνεργασία με τους φορείς της αριστεράς στην περίοδο εκείνη, αδρανοποιήθηκα. Συνέχισα όμως, σαν παραγωγός υγείας στο νοσοκομείο που δούλεψα 40 χρόνια, να κάνω ό,τι μπορώ για τους συνανθρώπους που έπασκαν. Και πολιτικά παρακολουθούσα την πορεία και του ΚΚΕ και ορισμένων εξοκοινοβουλευτικών αριστερών παρατάξεων, ας πούμε έτσι, οι οποίες κάνανε εύκολη κριτική στο ΚΚΕ και προτείνανε δικό τους πρόγραμμα όσον αφορά την τακτική και τη στρατηγική για το μέλλον του τόπου αυτού. Δεν σταμάτησα λοιπόν ποτέ να ασχολούμαι με την πολιτική. Εκείνο που διεπίστωσα βέβαια είναι μια έντονη επιθετική κριτική των παρατάξεων αυτών. Συνειδητοποιώντας λοιπόν το ουτοπικό του πράγματος, αποφάσισα αρχικά να εκτιμήσω θετικά την πρόταση του Κώστα του Πελετίδη να συμμετάσχω στη λαϊκή συσπήρωση του Δήμου της Πάτρας και συμμετείχα σε αυτό και στη συνέχεια προέκυψε μια άκρως τιμητική για μένα πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του νομού Αγαΐας στο ΚΚΕ. Συμμετέχω λοιπόν και παλεύω μαζί με τους συντρόφους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα, θεωρώντας ότι το ΚΚΕ αποτελεί την κύρια δύναμη και ελπίδα για την αντιμετώπιση των νέων δεινών που θα προκύψουν μετά τις εκλογές και για τις αντιλαϊκές πολιτικές που θα έρθουν. Οι θυγμένοι από αυτές τις πολιτικές δεν έχουν κανένα λόγο να ψηφίσουν όσους απεργάστηκαν, πραγματοποιούσαν και σκέφτονται τα επόμενα χτυπήματα ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Το ΚΚΕ και μετά τις εκλογές θα αποτελέσει το ανάγχωμα για τη μετώπιση των αντιλαϊκών μέτρων που θα έρθουν και θα είναι και η πρωτοπορία στους λαϊκούς αγώνες που επίσης θα έρθουν. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω, φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, να μην τους πιστεύετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιοδήποτε εργαζόμενο, συνταξιούχο, μισθοσυντήρητο, μικροεπαγγελματία να ψηφίσει αυτούς οι οποίοι τους φάξανε όλα αυτά τα 10 χρόνια. Γι' αυτό μην διστάζετε. Προχωρήστε. Μην ψηφίσετε ότι αύριο θα σας τιμωρεί και θα σας χτυπάει. Γεια χαρά.